Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Εδώ ο φίλος σας στον Μπρίγκερ μετά από πάρα πολύ καιρό με ένα review σε ένα ελληνικό συγκρότημα. Αν απορείτε για τη φωνή μου είναι γιατί είμαι σε κατάσταση καραντίνα στο σπίτι μακριά από την οικογένεια λόγω COVID και επειδή βαρέθηκα πια είμαι συνέχεια κλεισμένος σε αυτό το δωμάτιο μέσα, λέω ας κάνω ένα βίντεο να παρουσιάσω αυτή την μπάντα τους ώρα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα πάνω, η ώρα, μια ελληνική progressive metal μπάντα υψηλής ποιότητος. Ο δίσκος έχει το τίτλο Glimmer of Hope. Glimmer of Hope, μια κυκλοφορία του 2024 διαμέσου της Sleazy Rider Records. Εδώ πέρα είμαστε άλλη μια φορά το πίσω μέρος. Το CD μου το έστειλε εδώ και πολλά 20 plus χρόνια φίλος καλός ο Λούις, ο Λεωνίδας κατά κόσμο, ο καταβαπτίσεως Λούις Χατζημιχάλης, κατά πιο γνωστός τέλος πάντων στην ελληνική σκηνή, από τους μεγαλύτερους για μένα προσωπικά Έλληνες metal τραγουδιστές σε επίπεδο John Kay δίπλα, Γιάννη Κουτσελίνη δηλαδή, σε επίπεδα Γιάννη Παπαδόπουλου που είναι στο Beast in Black σήμερα, πρώην Wardrum, αλλά ο Λούις ούτως ή άλλως είναι πολύ παλιότερος από τον Γιάννη, ας πούμε τον Παπαδόπουλο, είναι από τους πολύ παλιούς τραγουδιστές και η πρώτη του έτσι μεγάλη ας πούμε είσοδο στο μεταλλικό κόσμο της Ελλάδας με το progressive metal έγινε με το συγκρότημα από τον Fatal Morgana και το EP το In Quiet Us, που είχε κυκλοφορήσει τότε από τη Steel Gallery Records του Κώστα του Αθανασόγλου, μια μπάντα η οποία θύμιζε έντονα τους Fates Warning του No Exit εκείνη την εποχή ούτως ή άλλως. Και αυτό γίνεται τώρα με την μπάντα την καινούργια που συμμετέχει πια τους ώρα, οι οποίοι έχουν βγάλει ένα δίσκο το Unbound το 2021, το 19 ιδρύθηκε η μπάντα, το Unbound με τα τραγουδιστή τον Βασίλη τον Αξιώτη, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες metal τραγουδιστές ψήφωνος, ο τραγουδιστής των Phantom Lord δηλαδή, ο γνωστός μας Βασίλης Αξιώτης, ο οποίος αντικαταστάθηκε σε αυτό το δεύτερο δίσκο από τον Λεωνίδα Χατζημιχάλη. Ευχαριστώ την μπάντα και ειδικότερα τον Λεωνίδα που μου το έστειλε. Λεωνίδα μου ευχαριστώ και στον αέρα. Μιλάμε για ένα progressive metal υψηλής ποιότητας όπως είπα πριν, που θυμίζει έντονα τους Fates Warning. Η πρώτη επιρροή είναι Fates Warning. Θα βρείτε και επιρροές από το ιδιότυπο progressive rock των Riverside. Γιατί τους Riverside εγώ τους κατατάσσω όχι στο progressive metal αλλά στο νέο prog. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι η ώρα με το δεύτερο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος διαμέσου όπως είπαμε τη Sleazy Rider είναι μια μπάντα progressive metal με νέο prog επιρροές γενικότερα όπως είπα Riverside, περισσότερο του Riverside έτσι. Τρομερή εκτέλεση των παιδιών στα τραγούδια τους, εκπληκτική τεχνική ικανότητα. Η φωνή του Λεωνίδα είναι υπεράνω κριτικής, αν και ο Λεωνίδας πια δεν είναι το πιτσιρίκι που γνώρισα, όπως και εγώ φυσικά, η φωνή του είναι σε τέλεια κατάσταση και τραγούδια που υπάρχουν στο δίσκο μέσα τα οποία με συγκλώνησαν κυριολεκτικά. Καλά, είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου που λέγεται All The Roads. Το In Light's Shadow και το At The Edge Of The World που είναι τα πιο αγαπημένα μεταξύ ισότιμων τραγουδιών, έτσι, εισάξιων τραγουδιών. Και στο τέλος έρχεται η μεγάλη έκπληξη, μια διασκευή από ένα τραγούδι που δεν γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος έτσι τόσο καλά, από τους Judas Priest, το Here Come The Tears, από το Sin After Sin. Μια μπαλάντα της εποχής εκείνης του 1977 που είχε βγει από τους Priest,
στο οποίο τραγούδι αποτελεί και, και ένα φόρο τιμής στον μεγαλύτερο metal τραγουδιστή όλων των εποχών, ο Λεωνίδας, και ο πιο αγαπημένος τραγουδιστής μαζί με τον Ray Older του Fates Warning. Φυσικά μιλάμε για τον Rob Halford. Μια φοβερή διασκευή κιόλας, και φωνητικά και μουσικά από τα παιδιά. Εγώ προτείνω να τρέξετε να πάρετε αυτό τον δίσκο, ακούστε τον ώρα, υπάρχει όλος ο δίσκος στο YouTube. Μπορείτε να μπείτε στο Bandcamp της μπάντας, να παραγγείλετε το δίσκο ή από την ίδια τη Sleazy Rider. Ώρα, έτσι, Glimmer of Hope λέγεται το δίσκο, είναι το δεύτερο του άλμπουμ 2024. Συγχαρητήρια στα παιδιά, το ελληνικό progressive metal όχι μόνο ζει εν 2024 αλλά και βασιλεύει παράλληλα και κάνει πλάκα σε πολλούς εκεί έξω που πιστεύουν ότι το ελληνικό metal είναι μόνο η ακραία μουσική, που είναι και αυτό εννοείται, αλλά το ελληνικό metal γενικά έχει πολύ μεγάλες μπάντες σε όλο το φάσμα της ελληνική metal μουσική. Λοιπόν, άλλη μια φορά, ώρα, Glimmer of Hope. Ευχαριστώ τον Λεωνίδα, τον αδερφό που μου στείλε το CD. Να πω εδώ ότι όχι επειδή μου το στείλε ο Λεωνίδας και επειδή είναι φίλος του, κάνω αποθεωτική κριτική, καμία σχέση. Όπως ξέρουν οι περισσότεροι που με ξέρουν καλά, εγώ δεν κάνω αποθεωτική κριτική σε δίσκους που δεν μου αρέσουν. Θα είχα κάνει πίσω. Έτσι το έχω αυτό δεδομένο, δεν το συζητάμε. Σε αυτό δεν κάνω εκτόσεις ποτέ. Είναι μια δισκάρα και θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας ακούγοντάς το. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε παιδιά, γιατί ο COVID κυκλοφορεί ακόμα και έχουμε λίγο, το έχουμε πάρει λίγο αψήφιστα μου φαίνεται, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ και τελικά την πάτησα άσχημα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.